Τι είναι μια καλή ευκαιρία να μιλήσουμε με τον καθηγητή γεωπολιτικής στη Σχολή Εθνικής Άμυνας και καλό φίλο, τον κύριο Γιώργο Φίλη, ξεκινώντας βεβαίως από αυτό το νέο επεισόδιο σε ένα σύριαλ που κρατάει χρόνια, η αλήθεια είναι, με αυξομοιώσεις. Θα δείτε ότι υπάρχουν και μερικές πτυχές, δεν είναι απλά ότι οι Ρώσοι εμπόδισαν στα στενάκια στη γέφυρα που ενώνει με την Κρυμαία τα Ουκρανικά. Θέλω να σας πω ότι στο διεθνή τύπο είναι, αυτό να το θυμάστε, τρία μεγάλα πρακτορία από τα οποία όλοι προμηθεύονται την αναπαραγωγή της είδησης σε εικόνα και ήχο. Αυτά τα τρία πρακτορία, αν εξαιρέσεις ανεξάρτητους, τους freelancer δηλαδή, ελέγχουν το τι ακριβώς και πώς θα πάει. Γιατί τα λέω αυτά? Διότι στις 18 παιδιά, δηλαδή πριν από 10 μέρες, 9 μέρες, είχαν εκλογές στις ανατολικές επαρχίες Ουκρανίας πέρα στον Ντούκου αυτό, οι ρωσόφωνες, οι οποίες δεν δέχονται με τίποτα το δόγμα «μία χώρα, μία γλώσσα» που θέλει ο Ποροσέγκο. Αυτά πήγαν στην πάντα. Καλημερίζω τον κύριο Φίλη. Καλημέρα. Να συμπληρώσω λοιπόν στην εύστοχη εισαγωγή στην οποία έκανες και μου επιτρέπεις τον ενικό, διότι δεν θέλω να υποκρινόμεθα. Λοιπόν, ότι οι συγκεκριμένες εκλογές στις ρωσόφωνες περιοχές ακολουθούνται στους αμέσως επόμενους μήνες από τις εκλογές στην Ουκρανία, δηλαδή τις προεδρικές εκλογές που έχουμε. Ο κύριος Ποροσέγκο θα πρέπει, όπως καταλαβαίνετε, να παίξει το χαρτί του σκληρού, του εμπάσχετος πατριώτη, του εθνικιστή, πείτε το όπως θέλετε, και θα υπογραμμίσει για άλλη μια φορά το ρωσικό κίνδυνο, ο οποίος δεν βρίσκεται απέναντι, είναι μέσα υποτίθεται στην Ουκρανία, οπότε θα συσπυρώσει όλες αυτές τις δυνάμεις τις αντιρωσικές γύρω από το πρόσωπό του. Είναι λοιπόν ξεκάθαρο το συγκεκριμένο θέμα. Βέβαια έχουμε και κάποιες άλλες εξελίξεις, οι οποίες είναι γεωοικονομικές, όπως λέγατε, δηλαδή, αλλά και γεωστρατηγικές. Δηλαδή, ποια είναι αυτή? Ναι. Όποιος γνωρίζει λίγο τη γεωγραφία της Αζοφικής θάλασσας, της θάλασσας του Αζόφ, δηλαδή εκεί που εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα με τον με τα πλοιάρια του Ουκρανικού ναυτικού, τα οποία ερίστο εμπαρόδο τα έχουν δώσει οι Αμερικανοί στους Ουκρανούς. Ναι. Είναι αμερικανικά δηλαδή τα σκάφη. Γιατί τα άλλα όλα έχουν αυτομολύσει, δεν υπάρχει ναι. Ουκρανικός, επί της ουσίας ουκρανικός πόλος ανοιχτής θαλάσσης, αν μπορείς να πεις. Εν πάση περιπτώσει, η Ρωσία, επειδή από τότε όπου συμπεριέλαβε την Κρυμαία στο έδαφος της, θα φτιάξει μια γέφυρα στα στενά του Κέρτς. Αυτή η γέφυρα είναι η μόνη, η μόνη διαξηράς ενοποίηση της Κρυμαίας με την Ουκρανία, με τη Ρωσία. Διότι καταλαβαίνετε ότι η Ουκρανία, άμα δει κάποιος τη γεωγραφία, ναι, και η Κρυμαία είναι ενοποιημένη, εν πάση περιπτώσει εδαφικώς, είναι με την Ουκρανία. Άρα έχουν φτιάξει οι Ρώσοι στα στενά του Κέρτς, δηλαδή στην ανατολική πλευρά της Κρυμαίας, με την δυτική πλευρά των ρωσικών εδαφών, μια μεγάλη γέφυρα η οποία με οδικό με χερσαίο τρόπο ενώνει την Κρυμαία με την υπόλοιπη Ρωσία. Εκεί ακριβώς προσπαθήσανε να μπουν, να παρισφρήσουν τα ουκρανικά σκάφη, και οι Ρώσοι τι κάνανε, βάλανε και ένα δεξαμενόπλιο κατά μήκος της γέφυρας, καταλαβαίνετε, εννοούμε στη θάλασσα, έτσι ώστε να την μπλοκάρουν. Γιατί συμβαίνει αυτό? Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη, η πρόσφατη ολοκλήρωση του έργου αυτού, άλλαξε τα γεωπολιτικά δεδομένα στην περιοχή. Δηλαδή ενοποίησε επί της ουσίας την Κρυμαία με την υπόλοιπη ρωσική, εν πάση περιπτώσει, υπηρωτική χώρα. Κάτι το οποίο ήταν πολύ πολύ σημαντικό. Και όπως καταλαβαίνετε επίσης, υπάρχει και ειδικό καθεστώς για την Αζοφική θάλασσα. Δηλαδή αυτή τη θάλασσα την οποία δημιουργείται από την Κρυμαία στο εσωτερικό της. Ανατολικά της, άμα βρει κάποιος το χάρτη. Εκεί λοιπόν υπάρχουν και λιμάνια, ας πούμε υπάρχει Μαριούπολη, η οποία είναι επί της ουσίας το βασικό λιμάνι, που είναι και με μεγάλη ελληνική κοινότητα. Ελληνόφωνη πάρα πολύ. Έτσι. Είναι πλέον το βασική θαλάσσια έξοδος της Ουκρανίας στην Μαύρη Θάλασσα, η οποία, όπως καταλαβαίνετε, μετά από όλο αυτό και τη δημιουργία και της γέφυρας, επί της ουσίας οι Ουκρανοί αισθάνονται ότι έχει απομονωθεί.
Υπάρχει ειδικό καθεστώς για την Αζοφική θάλασσα αναφορικά με σκάφη, πολεμικά κτλ. Πριν επί της ουσίας από την διένεξη της Ουκρανίας με τη Ρωσία αναφορικά με την Κρυμαία. Υπήρχε καθεστώς δηλαδή, γιατί εκεί καταλαβαίνετε τα νερά ήταν δίπλα στη Ρωσία, αλλά ήταν και της Ουκρανίας, επειδή ήταν η Κρυμαία τότε στην Ουκρανία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχει περιπλακή κατάσταση. Αλλά νομίζω ότι το κυριότερο είναι η γέφυρα η οποία έχει φτιαχτεί, που αλλάζει τα γεωοικονομικά και γεωστρατηγικά δεδομένα στην περιοχή. Έχει να κάνει με τις εκλογές στην Ουκρανία το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και φυσικά έχει να κάνει με την επικείμενη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν, ναι, στο περιθώριο των G20 στον Buenos Aires. Α, μάλιστα. Τις επόμενες ημέρες. Δηλαδή, αν κάποιος άθελε να δυναμητήσει αυτή τη συνάντηση, δεν θα ήταν η καλύτερη δυνατή περιοχή στην οποία θα μπορούσε να δημιουργήσει πρόβλημα, έτσι από την αρχή το κλίμα να μην είναι καλό, ή μάλλον το κλίμα να γίνει στραβό σε αυτή τη συνάντηση στην Ουκρανία? Δεν θα μπορούσε να το κάνει αυτό? Πολύ αυτό... εύλογη απορία σας. Αλλά ακριβώς, κύριε φίλη, Γιώργο φίλη, θέλω να σε ρωτήσω αν στα σοβαρά πιστεύεις ότι είναι μια φυσικά υπό φυσιολογικές συνθήκες ένταση η οποία μπορεί να ξεφύγει και μπας περιπτώσει. Για να μιλήσουμε και λίγο σοβαρά τώρα, αν μιλάμε για πολεμική αναμέτρηση, έχω την αίσθηση ότι η Ουκρανία θα έχει την τύχη της Γεωργίας. Το λέω... Ναι. Όλες οι εντάσεις με στρατιωτική ηχής και φύσεως μπορούν να οδηγήσουν σε κλιμάκωση. Όχι κατά ανάγκη και απαραίτητος επειδή το θέλει κάποιος από τις αντιμαχόμενες πλευρές, αλλά λόγω κάποιου ατυχήματος. Οπότε, όποτε παίζουμε με τα όπλα, να το πω έτσι, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να κρατήσουν. Σωστά. Αυτό τώρα που εγώ μπορώ να πω είναι ότι δεν πιστεύω ότι πρόκειται να οδηγηθούμε σε κάποια κλιμάκωση, διότι πρώτον και κύριον στη συγκεκριμένη περιοχή δεν υπάρχει καθόλου ισορροπία δυνάμεων. Δηλαδή θα ήταν αυτοκτονικό για τους Ουκρανούς να κάνουν κάτι συγκεκριμένο. Εκτός και αν θα αποφασίσουν να παίξουν το χαρτί στην Ανατολική Ουκρανία, που έχουν περισσότερες πιθανότητες, να το πούμε με απλά λόγια, επειδή στο έδαφος, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει λίγο πιο ισορροπία στη συγκεκριμένη περιοχή. Θέλουν οι Ουκρανοί να προσελκύσουν ανατοϊκά σκάφη στην Μαύρη Θάλασσα? Ίσως να είναι και αυτό το ζητούμενο. Εδώ λοιπόν για άλλη μια φορά βλέπετε πως πάει η συζήτηση. Αχα. Ο ρόλος της Τουρκίας μια χαρά πάει η συζήτηση. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολος. Δεν είναι τυχαίο ότι με το που έγινε η ιστορία στην Κρυμαία, τώρα στην Αζοφική θάλασσα, οι Τούρκοι ενεπλάκησαν υπό την έννοια ότι αρχίσαν να επικοινωνούν με τους Ρώσους, διότι καταλαβαίνετε και μόνο να σκεφτείτε τη θέση του Ερντογάν εάν, ας πούμε, εκτραχυνθεί η κατάσταση στη Ρωσία και απαιτήσουν οι Δυτικοί να στερνούν πλοία και ναυτικές δυνάμεις στη Μαύρη Θάλασσα. Ούτε ψήλο στον κόρφο του, να το πούμε, όχι να το πούμε λαϊκά. Πείτε Οπότε μου... είναι περίπλοκη η κατάσταση, αλλά δεν νομίζω ότι θέλει κάποιος πέραν των προεκλογικών ή εμπασχεδόση των προβοκατόρικων ενεργειών εν ώψη της Συνόδου Κορυφής και της συνάντησης Τραμπ και Πούτιν να προχωρήσει σε κάτι παραπάνω. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ ότι οι Ουκρανοί θα θέλανε, έχουν αυτοκτονικές τάσεις πλέον. Ναι, εντάξει, για την εσωτερική κατανάλωση του Ποροσέγκο το καταλάβαμε, δεν είναι και από τα καλά, ναι, παιδιά, και μάλιστα εγώ έλεγα, ναι, προηγουμένως ότι ανεβαίνει η κυρία Τιμοσέγκο, που ήταν της Πορτοκολλή η Επανάσταση και μετά βρέθηκε στη διαφθορά, το ένα και το άλλο. Λοιπόν, προφανώς. Όμως εγώ θέλω να σας ρωτήσω και μία παράμετρο, μην την αφήνουμε απ' έξω. Είπαμε για τον Ερντογάν. Ενδιαφέρει και την Ελλάδα αυτή η ιστορία. Πρώτον, έχει έντονο ελληνικό στοιχείο. Φυσικά, και μάλιστα είναι στις ρωσόφωνες περιοχές και θεωρούν, πρέπει να πω αυτό, οι εκπρόσωποι του ελληνικού στοιχείου εκεί, ότι το δόγμα της νυν ουκρανικής κυβέρνησης, είμαι πολύ προσεκτικός, όχι της προηγουμένης, είναι μία χώρα, μία γλώσσα, ένας πολιτισμός, τους ισοπεδώνει. Οπότε το ελληνικό στοιχείο σμπρώχνεται προς τους ρωσόφωνους. Και βάλτε και τα θρησκευτικά. Αυτό πήγα να σας πω. Γέλατε δηλαδή, λίγο. Έτσι ακριβώς. Είστε πολύ οξύνους σε αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, είναι μεν αυτό που λέτε στην κοινότητα την ελληνική, στην οποία πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και πώς θα διαχειριστεί την κρίση, γιατί βρίσκεται επί της ουσίας, όπως είπατε, βρίσκεται στη διακεκαυμένη ζώνη. Είναι στην εμπόλεμη ζώνη η ελληνική μειονότητα. Δεν είναι κοινότητα, μάλλον. Δεν είναι ούτε πολύ ανατολικά, ούτε δυτικά, να πεις. Είναι στην ευρύτερη περιοχή. Με παράδειγμα τη Μαριούπολη. Και το δεύτερο είναι το τι συμβαίνει με το ότι, εν πάση περιπτώσει, το Οικουμενικό Πατριαρχείο
έχει πολύ συγκεκριμένα συμφέροντα αυτή τη στιγμή, τα οποία είναι γεωπολιτικά, επιτρέψτε μου να πω, και δεν είναι μόνο πνευματικά, στο τι θα γίνεται με το ζήτημα της, πλέον που το έχουν μάθει ο κόσμος, της αυτοκεφαλίας της Ουκρανικής Εκκλησίας. Άρα θα πρέπει επίσης να είμαστε προσεκτικοί, διότι αν από τη μία πλευρά έχουμε κοινότητες στη διακεκαυμένη ζώνη και από την άλλη έχουμε και τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη, ο οποίος εν πάση περιπτώσει ακολουθεί μια συγκεκριμένη πολιτική, και για να τα πούμε έξω από τα δόντια, η πολιτική αυτή έχει να κάνει με τη μείωση της επιρροής της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και στην Ουκρανία, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι όλος αυτός η πολιτική έχει να κάνει και με τη μείωση της Ουκρανικής Ορθόδοξης Ρωσικής Εκκλησίας στην παγκόσμια Ορθοδοξία, με τη μείωση του ρόλου της, εν πάση περιπτώσει να μην ενισχυθεί περαιτέρω. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ ευαίσθητα τα ζητήματα και θα πρέπει ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος να επιληφθεί για τα συγκεκριμένα θέματα, διότι το Ουκρανικό, όπως πολύ καλά είπατε, δεν είναι μόνο το οποίο το βλέπουμε ως εξωτερικοί παρατηρητές. Εγώ σας λέω μόνο την περίπτωση όντως να οδηγηθούμε σε κλιμάκωση, τι έχει να γίνει στο Αιγαίο. Με την άφιξη ναυτικών δυνάμεων ολόκληρου, εν πάση περιπτώσει, του δυτικού κόσμου, έτσι, αλλά και την ύπαρξη ρωσικών δυνάμεων, οι οποίες πηγαίνουν έρχονται στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο λόγω και των υπολείπων ζητημάτων. Άρα δεν είναι μακριά από εμάς η Ουκρανία. Όχι, γιατί τα στενά δεν είναι από μόνα τους ξεκόμενα. Καλά το λέτε εσείς. Ακριβώς. Όταν λέμε στενά, λέμε και την προέκτασή τους και ακριβώς έχουμε πολύ τράφικ. Σαχίνη, αυτό που λέμε είναι ότι ο υδάτινος άξονας Μαύρη Θάλασσα, Στενά Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειος είναι κοινός. Σωστό. Ό,τι συμβαίνει στην Ουκρανία επηρεάζει την Κύπρο και επηρεάζει την Ελλάδα και την Τουρκία. Θέλω πριν κλείσουμε να σε ρωτήσω, Γιώργο Φίλη, αν μας έφαγε ο πληθυντικό σήμερα. Ναι. Έχουμε για μια φορά ακόμη, κάθε φορά δηλαδή, αλλά εγώ θέλω να το πάμε ένα βήμα πιο κάτω. Ξανά η Τουρκία επανήλθε, εντάξει, το έχουμε καταλάβει το πείμα. 20ο τεμάχιο νοτίως της Κρήτης είναι δικό μας, τη δικιά μας ΑΟΣ, την οποία δεν δέχονται ως ΑΟΣ, για υφαλοκρηπίδα μιλάνε αυτοί, αλλά εν πάση περιπτώσει ο πορθητής το καταλάβαμε όλοι, για 4 μήνες θα είναι στον κόλπο της Μερσίνας, το καλαμπούρι τέλειωσε εκεί, πάει αυτό. Αλλά τι μένει, θέλω να μου πεις. Αυτό που μένει είναι πρώτον και κύριον, κάποιοι εδώ ελαφρά την καρδία θα το θεωρήσουν ως γελοιότητες της Τουρκίας, σαφέστατα, εννοείται. Δηλαδή και μόνο τους χάρτες να δείτε πώς επιδεικτικά λες και μιλάνε οι άνθρωποι αυτοί, μιλάνε σε μη νοήμονα όντα όταν πηγαίνουν, γιατί αυτές τους χάρτες τους δείχνουν στο εξωτερικό. Αυτό είναι το εντυπωσιακό της υπόθεσης. Λοιπόν, λες και δεν υπάρχουν χώρες μεταξύ της Τουρκίας και πάση της Λιβύης ή της Αιγύπτου, και λες και δεν υπάρχουν άλλες δυνάμεις στην ευρύτερη περιοχή, παρουσιάζουν πράγματα στα όρια του Φεδρού. Αυτό δεν υπάρχει αμφιβολία. Αυτό όμως που θα μείνει, ναι, είναι ότι τα όρια του Φεδρού θα γίνουν τουρκική εξωτερική πολιτική στον επόμενο χρονικό διάστημα. Όπως λέγαμε πριν 1,5 χρόνο ότι είναι φεδρότητα το να λένε ότι διάφορα κατοικημένα νησιά της Ελλάδος τα έχουν πάρει οι Έλληνες και θα πρέπει να απελευθερωθούν. Βλέπετε πλέον ότι όλα αυτά, όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, έχουν περάσει στην επίσημη τουρκική εξωτερική πολιτική. Mm. Άρα λοιπόν δεν είναι κάτι το οποίο δεν θα πρέπει να το πάρουμε ελαφρά την καρδία. Είναι ξεκάθαρο ότι αυτό που γίνεται με τα όρια εκεί έχει να κάνει με τη Γαύρο, όπως καταλαβαίνετε πάρα πολύ. Προφανώς. Το συγκεκριμένο θέμα. Το οποίο, εν πάση περιπτώσει, δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα, όπως καταλαβαίνετε, αλλά επίσης νομίζω ότι γίνεται κατανοητό ότι το πάνε ως εκεί για να πάρουν πιο ανατολικά πράγματα και κυρίως το Καστελόριζο. Έγινε προσπάθεια με τη Λιβύη. Η Λιβύη, ακόμα και αυτή η Λιβύη, η κατατεμαχισμένη, η οποία δεν είναι επί της ουσίας κράτος αυτή τη στιγμή, τους διώξανε τους Τούρκους, διότι καταλαβαίνετε ότι αν και εφόσον οι Λίβοι θα έτειναν ευήκο αότα προς στα κελέσματα της Τουρκίας, θα βλέπαμε φρεγάτες νοτίως της Κρήτης τουρκικές να κατοικοεδρεύουν. Είναι ξεκάθαρο το τι πήγανε να κάνουν οι Τούρκοι. Πήγανε να επεκτείνουν την ιστορία του ζητήματος της Κύπρου και του τριεθνούς, άμα μπορούμε να το πούμε, με την Ελλάδα, την Αίγυπτο και την Κύπρο, πήγαν να το επεκτείνουν και νοτίως της Κρήτης. Και μάλιστα θα είχαν τη δικαιολογία ότι προστατεύουν τα λιβικά κοιτάσματα και κυριαρχικά δικαιώματα. Ευτυχώς οι Λίβοι, προφανώς καταλαβαίνετε ότι υπήρξε και η παρέμβαση δυτικού παράγοντα, κατάλαβαν το συμφέρον τους, διότι με τους Λίβους πρέπει να τα βρούμε, διότι όντως
μπορεί να. Άμα τα βρουν αυτοί. Για μεγάλα κοιτάσματα. Άμα τα βρουν αυτοί μεταξύ τους, βέβαια. Έτσι. Ναι, άμα τα βρουν αυτοί μεταξύ. Εμείς θα κάνουμε τη δουλειά μας. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της δυτικής επέμβασης στη Λιβύη. Θέλω να θυμίσω, τους έκανα από 10 χωριά χωριάτες. Ναι, ναι, προφανώς. Αυτό είναι αποτέλεσμα της δυτικής πολιτικής στη Λιβύη. Είναι ξεκάθαρο. Και της αραβικής. Άνοιξη, όπως το λέγανε, ναι, τότε. Γιώργο, φίλοι, πριν σε αποχαιρετήσω, έχω και μία καρφίτσα. Διότι είχαμε απόπειρα δολοφονίας του ηγέτη του κόμματος της αριστεράς στη Σερβία. Ναι. Με τις υποψίες όμως για πρώτη φορά να κινούνται μέχρι και τα όρια, τα σερβικά μέσα, το λένε αυτό, αλβανόφωνων. Ναι. Και έχει έρθει στο προσκήνιο μία συζήτηση για το πού το πάει η Αλβανία του Ράμα στην ευρύτερη περιοχή. Θυμίζω ότι είναι το αγαπημένο παιδί των Αμερικανών και θυμίζω και παλιά σχέδια για μια μεγάλη Αλβανία στα Βαλκάνια. Βλέπεις να μοχλεύεται κάτι εδώ? Σίγουρα ο αλβανικός εθνικισμός βρίσκεται σε έξαρση. Είτε πεις ότι έχεις τον κύριο Ράμα, είτε πεις ότι θα έχεις τον κύριο Μπερίσα, είναι το ίδιο. Είναι σαν να λες και μαλλικούς και νεότουρκους, μάλλον και μαλλικούς και νεοθωμανούς στην Τουρκία. Ακολουθούν μια συγκεκριμένη πολιτική. Βέβαια η Αλβανία δεν είναι Τουρκία επουδενή. Και η Αλβανία καλά θα έκανε πρώτον να συνετίσει τους Κωσοβάρους. Βέβαια κανείς δεν πρόκειται να μας ακούσει αυτά που λέμε, αλλά εν πάση περιπτώσει εγώ είναι υποχρέωσή μου. Να το πω, να πρέπει να καταλάβει η Αλβανία ότι συνορεύει με την Ελλάδα και τη Σερβία αυτή τη στιγμή. Και η Σερβία δεν είναι όπως είναι η Σερβία του 1999 για τη διεθνή κοινότητα και οι διεθνείς ισορροπίες δεν είναι όπως είναι το 1999 που όπου βλέπαμε, εν πάση περιπτώσει, μουσουλμάνο τον αγαπάγαμε και τον φυλάγαμε. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή λοιπόν θα πρέπει να είναι οι Αλβανοί πάρα πολύ προσεκτικοί. Θα πρέπει να αντιληφθούν ότι όταν δεν έχεις ισχύ επί του εδάφους και επί της ουσίας δεν μπορείς να είσαι τόσο προκλητικός. Αυτό το κάνουν μόνο και μόνο γιατί θεωρούν πρώτον η Ελλάδα είναι ανύπαρκτη και το υπογραμμίζω το ανύπαρκτη αναφορικά με τα τεκτενόμενα στην Αλβανία σαν να μην υπάρχει ελληνική μειονότητα στην περιοχή με τον εθνομάρτυρα Κατσίφα. Ξεγυμνώθηκε ολόκληρη η ελληνική εξωτερική πολιτική. Επίτρεψέ μου να πω το μόνο καλό που μας έκανε αυτός ο θάνατος, εάν μπορείς να πεις ότι είναι καλό, και δεν είναι κοινικό αυτό που λέω, με όλο το σεβασμό το μιλάω, είναι ότι έφερε το βορειοπηρετικό στο κέντρο της συζήτησης αυτή τη στιγμή για τους Έλληνες, για την πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν εκεί οι Έλληνες αδερφοί μας. Και το δεύτερο που έκανε είναι έδωσε στον Υπουργό Εξωτερικών δεύτερες σκέψεις για το αν θα φέρει οποιαδήποτε τύπου πακέτο συμφωνία σαν τα Σκόπια στην Ελλάδα. Ευτυχώς φαίνεται ότι αυτό δεν είναι πολιτικά, δεν θεωρείται ως πολιτικά ορθό αυτή τη στιγμή, οπότε δεν πρόκειται να έχουμε κάτι τέτοιο. Πάντως με την Αλβανία θα πρέπει να σκεφτούν διπλά οι φίλοι μας, διότι δεν είναι ισορροπία υπέρ τους, όσο και αν νομίζουν ότι είναι υπέρ τους ισορροπία. Μάλιστα. Γιώργος Φίλης, τον ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα. Και εγώ σας ευχαριστώ για ακόμα μια φορά.